Κύριε Μαρόδα, τι είναι αυτό που σας βγάζει στους δρόμους? Καλημέρα καταρχήν. Δυστυχώς είναι σίγουρο ότι δεν θα καλλιεργήσουμε και δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο επάγγελμα με αυτό το κοστολόγιο που έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αρκεί να φέρω σαν παράδειγμα ότι το πετρέλαιο είναι στο 1,60. Το λίπασμα έχει τριπλασιαστεί, η τιμή σχεδόν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί σε πιο πολλές ποικιλίες. Η ρήτρα αναπροσαρμογής διπλασιάζει το αγροτικό ρεύμα που ήδη ήταν πανάκριβο και υπάρχουν περιοχές εδώ στη Λάρισα που χρειάζονται 130 ευρώ το στρέμμα μόνο για να ποτιστούν δηλαδή από το ρεύμα. Και βέβαια, αν δεν πάρθουν μέτρα και σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων, αλλά και με τις ζημιές που γίνονται, αυτά είναι και τα βασικά αιτήματα που έχουμε, δηλαδή, οι ζημιές που γίνονται, που δεν αποζημιώνονται λόγω του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, καταλαβαίνουμε ότι μειώνεται συνεχώς το εισόδημα και υπάρχει δυσκολία να κάνουμε τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες. Δηλαδή, δεν θα ρίξουμε λίπασμα, άρα θα έχουμε μικρότερη παραγωγή και μικρότερο εισόδημα. Να σας ρωτήσω τώρα, ξέρετε κάτι, επειδή... Αυτά είναι βασικά αιτήματα και βασικά προβλήματα. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή κάθε χρόνο βλέπουμε περίπου την ίδια χρονική περίοδο να βγαίνετε στα μπλόκα. Και πλέον είναι κάπως λίγο σαν εθιμικό αυτό, ανεξαρτήτως του κυβερνήσεως. Όποιος είναι απάνω, οι αγρότες ξέρουμε ότι περίπου αυτή την εποχή θα αρχίσουν να βγαίνουν στα μπλόκα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάποια διαχρονικά ζητήματα τα οποία θέτετε εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, καλά το είπατε, όλες μα όλες δεν μας λύνουν τα προβλήματα που έχουμε. Κανένα πρόβλημα στην ουσία. Και αυτό μας αναγκάζει να βγαίνουμε στον δρόμο. Κάθε χρόνο δεν γίνεται. Και καταρχήν δεν γίνεται μόνο αυτή την περίοδο. Οι ομοσπονδίες έχουν δράσει όλο τον χρόνο. Ήδη έχουμε κάνει 4-5 κινητοποιήσεις στη Λάρισα από το Νοέμβριο. Κάναμε την Άνοιξη με το Παγητό, κάναμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν είναι ζήτημα περίοδου, είναι ζήτημα προβλημάτων. Σήμερα υπάρχει μια όξυνση. Αυτή η όξυνση έγινε με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά και με τις αυξήσεις του λίπασμα που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Να. Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχετε, έχετε δει, ας πούμε, έχετε μιλήσει, σας έχουν υποσχεθεί πράγματα? Λοιπόν, ζητούσαμε συνάντηση με τον κύριο Λιβανό επί 1,5 μήνα. Προσωπικά τον πήρα 17 φορές τηλέφωνο στο Υπουργείο. Δεν έγινε η συνάντηση. Τώρα από εδώ και πέρα που θα μιλήσουν τα μπλόκα, θα συνοηθούμε σαν συντονιστικές και θα δούμε τι θα ζητήσουμε. Βεβαίως, όταν βγαίνεις στον δρόμο και διεκδικείς, κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση. Τώρα με ποιον θα γίνει και με ποιον θα ζητήσουμε, θα το εκτιμήσουμε ως συντονιστική επιτροπή. Πάντως δεν θα είναι μόνο με τον κύριο Λιβανό, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να παίρνετε τα τραχτέρ και να έρχεστε και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος? Κοιτάξτε, τώρα θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση, πώς διαμορφώνεται. Εμείς αυτό που καλούμε σήμερα τους αγρότες είναι να βγάλουν τα τρακτέρ, να βγουν στον δρόμο, γιατί μόνο εκεί έχουμε κερδίσει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πιέσουμε και να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Θα κρίνουμε τις κάθε κινήσεις από τη στιγμή που θα συγκροτηθούν τα μπλόκα και θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη κατάσταση σε όλη τη χώρα, πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε και πώς θα πορευτούμε.